Γιγαντιέα είναι, κυρίε και κύριοι, η επιχείρηση τη Ελλά για την περιφρούρηση των μέτρων στα κόκκινα νησιά. Κοντά μα ο Παναγιώτη Πυρόπουλο, για να δούμε, Παναγιώτη, τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο τη αστυνομία. Όπω αντιλαμβάνεσαι, Μάρκο, μετά το τελεσίγραφο συμμόρφωση σε αυτά τα οκτώ ε, κόκκινα νησιά, έρχονται οι εντατικοί έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία για την αποφυγή ενό lockdown τύπου μικρόνου. Αυτό ο σχεδιασμό περιλαμβάνει, θα το πω έτσι χαρακτηριστικά, τετραπλού αστυνομικού ελέγχου. Δηλαδή, Μιλάμε για επαναβανόμενου ελέγχου με σε, με περάσματα από του αστυνομικού από τα ίδια μπαρ ε, και τα σοκάκια για την αποτροπή ε, των όρθιων και του συνοστισμού. Αρχικά θα γίνεται επίπληξη στον επιχειρηματία ε, και στη συνέχεια όμω, αν υπάρχει υποτροπή, ε, θα έχουμε πρόστιμα λουκέτο, ε, 2.000 ευρώ και λουκέτο 7 ημερών. Ε, αυτό όμω περιλαμβάνει και ενίσχυση στα συγκεκριμένα νησιά. Στην Ήω είδαμε 30 αστυνομικού από Αθήνα, στην Πάρο επίση 30. Από ό,τι φαίνεται στα υπόλοιπα 6 θα υπάρχουν 20 εξαμελή κλιμάκια από την Αθήνα σε αυτά τα νησιά προκειμένου να βοηθήσουν στην τήρηση των μέτρων. 730 δόκιμα στη φύλακε που βγήκαν από τι αστυνομικέ σχολέ πρόσφατα και αυτοί θα διανεμηθούν, θα κατανεμηθούν στα νησιά για τον ίδιο σκοπό. Από εκεί πέρα έχουμε του μυστικού αστυνομικού, Μάρκο, με κάμερε που ενδεχομένω θα κάνουν του πελάτε. Υπάρχουν περιπτώσει που έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο και μπαίνουν μέσα σε βίλε που γίνονται κορονοπάρτι ή ακόμα και σε νυχτερινά καταστήματα που υπάρχει έντονο συνοστισμό. Θα υπάρχει και ένα σκανάρι μα στα social media όπου υπάρχουν καλέσματα για τέτοιου είδου πάρτι σε βίλε και μπαρ. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είχαμε τέσσερι συλλήψει χθε και 54 παραβάσει για όρθιο σε καταστήματα. Είναι το προηγούμενο 24ωρο. Είναι χαρακτηριστικό το πρόσημο των 50.000 ευρώ όταν υπήρχε ένα Πάρτη πάρτι στην περιοχή Χουλάκια Μικόνου. Είναι η πρώτη εισβολή, θα σου έλεγα, σε κονοπάτι από του αστυνομικού. Ευνοούσε ο χώρο. Ήταν ένα συγκρότημα πέντε πολυτελών κατοικιών. Σε μία από αυτέ γινόταν πάρτι με 80 άτομα. Εντοπίστηκε ο Αμερικανό διοργανωτή. Επιβλήθηκε 50.000 πρόστιμο σε αυτόν. Στο γομοστό τη Αχαία ήταν γάμο σε οικόποδο με 200 συγγνώμη, καλεσμένους. Πρόστιμο 50.000 εκεί στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και εκμισθωτή. Στο Φαλιράκι εδώ είχαμε 2.000 ευρώ για όρθιου πελάτε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Στη σερφωνία καταστήματα για αποστάσει και μη τοποθέτηση απολυματικών υγρών. Και Έπεται και συνέχεια θα σου έλεγα γιατί και χθε υπήρχαν mm -hmm. αντίστοιχοι έλεγχοι. έλεγχη. Υπήρχε μια ακόμα, ένα ακόμα κορονοπάρτι με τη συμμετοχή 300, 300 ατόμων στην περιοχή Πουλή τη ε, της Μικόνου. Επειδή ήταν χθε το βράδυ δεν έχει εντοπιστεί ακόμα ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει αλληλουχία ιδιοκτήτης από το ρολόι της ΔΕΗ, ο ενοικιαστής Η διαδικασία και στη συνέχεια που οι ακριβώς mm -hmm. ο διοργανωτής. Υπάρχει ένα ακόμα beach bar στην Ανάβησο ε, το οποίο έκλεισε ε, και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ε, στη Μύκονο επίσης κλείσανε από κλιμάκια της ΑΡΕ, Δύο, δύο, πολύ γνωστά νυχτερινά κλαμπ για φορολογικέ παραβάσει και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να πούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Ενισχύεται λοιπόν το πλέγμα εντατικών και στοχευμένων ελέγχων. Παναγιώτη Πυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.